Παγιά γάθερη για τον Μιγκελίνο στην περιοχή του. Σούτι μπάλα έξω. Η πρώτη καλή τελική στο παιχνίδι από τον Ντράτζιτς. Φαγιά που έγινε από τον Τουρμισάη, κερδίζει Τσιμπάη, ο Μποκατίνοφ με το κεφάλι 1-0. Η Νέα Σαλαμίνα ανοίγει το σκορ με τον Τουρμισάη, ο οποίος βρίσκει τον δρόμο για τέταρτη φορά σήμερα. Το γύρισμα προς τα πίσω, Μποκατίνοφ ακουμπάκι με τα χέρια, δεν ξέρω αν ήταν και εκτός περιοχής. Προσπάθεια, βλέπουμε να έχει βγει. Στο κενό τέρμα με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το 1-0 για τη Νέα Σαλαμίνα μόλις στο 5ο λεπτό. Εδώ ξανά ο Μποκατίνοφ στην έξοδο και φαίνεται να γίνεται έλεγχος της φάσης από πλευράς ΒΑΡ. Αν ακούμπησε πιθανόν ο Μποκατίνοφ την μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής. Εδώ βλέπουμε για την προηγούμενη φάση ότι έγινε έλεγχος και για offside. Ψάχνει να βρει τον Παπαγεωργίου, είναι γρήγορος. Ο Παπαγεωργίου στην περιοχή το κοιμάτσι, το σούτο Μποκατίνοφ θα μπλοκάρει. Έκοψε προσωρινά, μπαγιά εδώ για τον Μάριο Ηλία, προϋποθέσει εδώ για τον Εθνικό. Μάριος Ηλίας στην περιοχή, δεν θα μπορέσει, βγαίνει άμυνα και στη συνέχεια εδώ ο Μελίσσας. Με Χαράνο. Τελή, γεμίζει στην περιοχή και φαγιά που έγινε η μπάλα στα δίκτυα με τον Ντάτκοβιτς το 19. Η Νέα Σαλαμίνα διπλασιάζει τα τέρματά της. Υπάρχει ένα πέσιμο ποδοσφαιριστή του Εθνικού. Α, υπάρχει αντικανονικό κράτημα, για να δούμε την απόφαση του διαιτητή. Θα ακυρώσει τον γκολ, δεν θα μετρήσει τον γκολ. Είναι ο Τουρμισάη, αν δεν κάνω λάθος, η προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση. Ωραία ο Ντράτζιτς για τον Λίψκι. Ωραία η μπαγιά, Λίψκι, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Τουρμισάη κατέβασε Παπαγεωργίου, πολύ καλή κάθε την μπαγιά για τον Φερνάντες στην περιοχή. Το γύρισμα του Φερνάντες, ευκαιρία 2-0 με Τουρμισάη. Στο 29, η Νέα Σαλαμίνα περιχαίνει το 2-0 με τον Ντουρμισάη από την assist του Φερνάντες. Εδώ η μπαγιά η κάθετη του Παπαγεωργίου για τον Φερνάντες. Το γύρισμα για τον Ντουρμισάη, έτοιμο γκολ. Στο πιάτο από τον Φερνάντες τον Ντουρμισάη για το 2-0. Ξανά η φάση. Το γύρισμα, κανένα πρόβλημα για τον Ντουρμισάη, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Και ο πανηγυρισμός για Μάριο Ηλία. Η μπαγιά του Ηλία στην περιοχή, το σουτ που έγινε πάνω από τα δοκάρια από τον Μπεκλιβάνη. Με Χαράνο κρατάει μπάλα, σπάει για τον Παπαγεωργίου. Το γύρισμα του Ντουρμισάη πήγε για τον χατρίκ. Ο Ισπανός έτσι την μπάλα στην περιοχή και φαγιά του Μεχαράνο πάνω από τα δοκάρια. 3 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος. Μπεκλιβάνης εκτέλεσε και φαγιά που έγινε στα δίκτυα. Μειώνει ο Εθνικός αυτό που έψαχνε με τον Ντεϊριόντο. Στο 45 το πετυχαίνει λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδητήρια. Κατάφερε να περιορίζει τον Ντεϊριόντο. Ξεχασμένος στην περιοχή, κέρδισε την κεφαγιά. Εύκολο γκολ για τον μέσο του Εθνικού. Γίνεται και ο απαραίτητος έλεγχος. Θα μιλάω Λίψκι, ωραία στον Καμπρέρα, η άμυνα από τον Διακητέ σε κόρνερ. Και λες ο Μπεκλιβάνης, η κεφαγιά, η μπάλα στο δοκάρι έξω. Καλή στιγμή. Έστω και ξυστά η μπάλα. Μπεκλιβάνης ανοίγει για τον Νικολάου. Η σέντρα του Νικολάου, η μπάλα περνάει παράλληλα. Αφού βγήκε αρχικά άμυνα εκεί, πρέπει να είναι ο Ντάτκοβιτς. Μπεκλιβάνης εκτέλεσε, η μπάλα παίρνει ύψος. Κολλάει στην περιοχή ο Λίψκι. Νέα προσπάθεια διπλή, απομακρύνεται από πλευράς Νέας Σαλαμίνας τον Παπαγεωργίου τώρα. Μιγκελίτο. Περνάει η μπάλα για τον Παπαγεωργίου. Η κόντρα σε τον Τουρμισάη, το σουτ στα δίκτυα.
3-1 με χάτρικ του Ντουρμισάη. Ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα στο σπίτι. Εδώ το τελείωμα του Ντουρμισάη από το κλέψιμο του Παπαγεωργίου. Κοιτάξτε εδώ την επιμονή του Παπαγεωργίου. Πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Ντουρμισάη, ο οποίος έστειλε την μπάλα εκεί όπου ο Μποκατίνοφ, παρά την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να αντιδράσει για να αποσοβήσει το 3-1 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ξανά το τελείωμα και ο Ντουρμισάη στην αγκαλιά του Παπαγεωργίου που του έδωσε ένα. Η σέντρα στην περιοχή, απομακρύνει ο Μελίσσας, ο Καμπρέρα το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Ετοιμάζεται να περάσει στην θέση του Βίκτορ Φερνάντες. Εδώ το σουτ που έγινε στα δίκτυα, μειώνει ο Εθνικός το 61 με Ζων Γκόμες. Εδώ η μπαγιά που βγαίνει, θα πρέπει να εξεραστεί η φάση και για offside από την πάσα του Μάριου Ηλία. Το γύρισμα στον Ζεν Γκόμες, το τελείωμά του είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πρέπει να ελεγχθεί η φάση, αν ο Καμπρέρα ήταν εκτεθειμένος. Όταν η μπάλα πάει στον Ζεν Γκόμες, στο 61, σκοράρει ο Γκόμες η σημαία. Έμεινε κάτω, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ μέσω του ΒΑΡ. Πάμε στη Μαρίνα για τις αλλαγές. Μαρίνα. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με το onside. Δεν μπορεί ο Ντουρμισάη. Ντεϊριόντο δοκιμάζει το σούτ. Ο Μελίσσας στην επέμβαση με δυσκολία και κόρνερ για τον Εθνικό. Κλείνει ωραία ο Ολλανδός. Ντουρμισάη αφήνει για τον Κονέ. Το σούτ από τον Κονέ. Η επέμβαση του Μποκατίνοφ. Ξανά ο Κονέ. Νάρση. Σε φεύγει ωραία. Ψάχνει χώρο. Δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα στο 90-1.